Λέω, βρείτε σφαίρι. Άστα, πίσω. Πέθανε. Άστα, πέθανε. Και τα είχαν διαδώσει τη ζωή στον άνθρωπο. Το πρωί έρχονταν οι δικοί τους φωσαρίες, γλυσίες, ότι εσείς φταίτε στην αστροκόμενο, ε. Ναι. Σοκ, θλίψη και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει όσα αποκάλυψε στην Κρήτη TV ο 76χρονος Χρήστος Δερμιτζάκης για όσα υπέφερε αλλά και όσα είδε τους τρεις μήνες που φιλοξενήθηκε στην ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά. Ο ίδιος επέστρεψε εγκαίρως στο σπίτι του, ωστόσο δεκάδες άλλες περιπτώσεις είχαν τραγική κατάληξη. Έχασε τις αισθήσεις της, δεν επικοινωνούσε πια με το περιβάλλον. Μέχρι που έμεινε αβοήθητη για τρεις μέρες και αυτοί μας μιλούσαν στο τηλέφωνο και λέγανε ότι όλα είναι καλά. Είναι τραγικά από αυτή, θέλουν εκτέλεση. Όχι να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα, έτσι. Πρέπει να δώσουμε προσοχή μεγάλη, παιδιά. Απίστευτο πράγμα. Θεωρώ ότι είναι απάνθρωπο. Καταρχήν πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να πέσει άπλετο φως πώς έφτασαν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Λυπάμαι πολύ για την κατάσταση αυτή. Την ώρα που συνεχίζεται ο αστυνομικός και φορολογικός έλεγχος για τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους, 36 συνολικά μέχρι στιγμής, η κοινωνία ζητά απόδοση ευθυνών. Κάποια έρευνα πρέπει να γίνει. Είναι αμαρτία μεγάλοι άνθρωποι που πονάνε, που υποφέρουν να... Τους κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, δυστυχώς, που έχουν δώσει και κάποιο όρκο και να μην τους προσέχουν. Και πάνε να τα βγάλουν να τα καλύψουν όλα, αλλά δεν πρέπει να καλυφθούν αυτά τα πράγματα, πρέπει να βγουν στη φόρα. Πρέπει να η δικαιοσύνη στη μέση, να τιμωρηθούν οι αίτιοι. Καταρχήν, μόνο που μιλάμε για ηλικιωμένους, όπως επίσης όταν μιλάμε και για παιδιά, πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα στον νόμο. Καμία επιοικία. Οι μαρτυρίες για πλαστά πιστοποιητικά θανάτων, ανέτιους θανάτους ηλικιωμένων που εισέρχονταν υγιείς στη δομή και εξέπνεαν αβοήθητοι, οι αναφορές για υποσιτισμό, πλημελή καθαριότητα και βιαιότητες που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων αφήνουν παγωμένη την κοινή γνώμη. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων διαπιστώσαμε ότι αυτό το διάστημα η μητέρα μου, ενώ ήταν δεμένη, έπεσε από το κρεβάτι και χτύπησε το κεφάλι, την άφησαν χωρίς καμία περίθαλψη, ένα επίδεσμο της στυλίξαν στο κεφάλι. Ο μάρτυρας λέει ότι υπήρχε τρομερή σκισμή, τέλος πάντων, ότι αιμορραγούσε. Μου λέει η Χρήστο, μου λέει Τάκη, κάνε υπομονή. Μην μιλάω, φύγω, λένε εγώ. Να βλέπεις μέσα σε ακατασίες στο πλητήριο, μα φλέγανε. Τι λέω, γιατί τι λέω τον έδεσατε, του λέω τον άντρα μου χθες. Γιατί είναι έτσι. Παιδιά, τον είδα σε ένα χάλι, λέω ο άντρας μου είναι αυτός. Ένας νοσοκόμος έκανε γιατρό. Εσύ είσαι γιατρός, λέω. Ψεύτη, του λέω, ψεύτη. Εσύ είσαι γιατρός, τον καλαγό, του λέω, τι είσαι γιατρός. Ο Σοβράντης, δηλαδή, ήταν και ένα γραμματέας του στην Οδία. Είναι ντροπής και έσχος. Γιατί έχει ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας παρακολουθούν μουδιασμένοι όσα έρχονται στο φως, θέτοντας ερωτήματα για τις ευθύνες, τους ελέγχους από τους οποίους κατά περίεργο τρόπο δεν προέκυπτε το παραμικρό, αλλά και για την ανεμπόδιστη δράση των υπαίτιων την περίοδο της πανδημίας, οπότε και το επισκεπτήριο απαγορευόταν. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η καραντίνα, δεν ξαναεπικοινωνήσαμε καθόλου. Το τραγικό της όλης ιστορίας είναι, που το καταλάβαμε μετά από όλα αυτά, είναι ότι εμάς μας κοροϊδεύαν και μας έλεγαν ότι η μητέρα μου έχει ουρολίμωξη και ότι αν έλαβε ο γιατρός, λέμε να πάμε να την πάρουμε, να την πάμε στο νοσοκομείο. Τον έκαναν ενέσεις και τη ηρεμούσανε. Ενέσεις. Ναι, ενέσεις. Τον έκαναν, ναι. Ηρεμιστικές. Ναι. Αντιμήνα μου, έτρωγα κορμίδια κορκούς. Ανοίξα κρομίδια, τα έτρωγα σαν τον κουρούνι, για την πείνα μου. Αν την πείνα μου έτρωγα τα κρομίδια σαν τον κουρούνι, με συγχωρείς. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Αυτούς τους λυκειωμένους δεν έπρεπε να τους πετάνε έτσι. Οι μαρτυρίες για την απίστευτη υπόθεση αναδεικνύουν την εγκληματική στάση και την περιφρόνηση των υπαλλήλων και υπευθύνων της ιδιωτικής δομής απέναντι στους ηλικιωμένους.
Αύριο νωρίς το πρωί αναμένεται να προσαχθούν στην ανακρίτρια Χανίων για να απολογηθούν οι 7 συλληφθέντες κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε αυτή παράνομα πιστοποιητικά.